σας έχω τηλεοπτική είδηση, αλλά κρατήρια μην τρέμεις, είναι πολύ ωραία τηλεοπτική είδηση. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Κωστόπουλος επιστρέφει. Πρώτη φορά στην καριέρα του ο Πετράν επιστρέφει το μεσημέρι. Ναι. Αυτό έχει κλειδώσει, έχουν δώσει τα χέρια με το Open. Οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στη βδομάδα, οι δικηγόροι είναι στη μέση. Πάμε να δούμε τώρα όμως ποια θα είναι δίπλα του, γιατί το project λέει ότι θέλουν μία συμπαρουσιάστρια επίσης όρης. Είχαμε πει ότι έκανε ραντεβού η Σάσα μας, η Σάσα Σταμάτη, όμως η Σάσα δεν θα είναι. Γιατί δεν θα είναι? Για δύο λόγους. Τα λεφτά ήταν λίγα και για αυτά τα λεφτά, τα λίγα χρήματα, δεν ήθελε να χαλάσει τη σχέση της με το Sky και την καλή της φίλη, διευθυντή προγράμματος, κυρία Κουτσαφτάκη. Αν τα λεφτά παραπάνω, σίγουρο εγώ το λέω είναι αυτό. Αυτό τώρα. Τώρα Κωνσταντινίδη. Ναι. Λοιπόν, σίγουρο είναι αυτό. Πάμε τώρα Νικολέτα Ράλι. Δεν θα είναι και η Νικολέτα. Η Νικολέτα έχει συμβόλαιο με τον Αντένα μέχρι τον Ιούνιο. Δεν το σπάει το συμβόλαιο, να μου πείτε δύο μήνες πριν τόσο μεγάλη ρήτρα. Δηλαδή, όχι, αλλά και εκεί πάλι τα λεφτά δεν ήταν πολύ καλά. Δεν ήθελα καλά σχέση, δεν υπάρχουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει. Εμένα μου φαίνονται κομψές δικαιολογίες. Συγγνώμη. Που... Ναι. Δηλαδή ότι δεν θέλουν να προσβάλλουν το Open ή τον Πέτρο Κωστόπουλο ή αυτή την εκπομπή και είναι κομψές δικαιολογίες, γιατί η Νικολέτα Ράλι δεν νομίζω ότι συζητάει με τον Αντένα κάτι αυτή τη στιγμή. Κι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μετά τον Ιούνιο μπορεί να μην ανανεώσει. Να δούμε όμως τις εναλλακτικές λύσεις που πλέον τώρα που μιλάμε δεν είναι εναλλακτικές λύσεις. Ιδού. Είναι οι κυρίες που πραγματικά φλερτάρουν και από ό,τι φαίνεται μία εκ των δύο θα είναι στο πλευρό του Πέτρου Κωστόπουλου. Μία εκ των δύο έχει και οι δύο. Ναι. Είναι οι δύο κυρίες, η Αραβανή και η Γαστεράτου, που έχουν συμβόλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε με το Open, δηλαδή πληρώνονται από το Open. Είναι δύο διαφορετικές όμως περιπτώσεις. Η Μεν Γαστεράτου, η οποία βρέθηκε... Πληρώνεται η Μαντώ από το Open. Ναι, η Μαντώ πληρώνεται από το Open, έχει συμβόλαιο, τελείωσε η κομπίτη το καλοκαίρι, αλλά πληρώνεται ακόμα, όχι για το pole dance που κάνει στο Μουτσινά, γενικά. Γιατί εμφανίστηκε προχθές το λέω. Λοιπόν, η Γαστεράτου λοιπόν είναι μία από τις δύο υποψήφιες. Ένας. Εγώ φταίω που δεν είπα σε Γαραβάτου. Λοιπόν, η Γαστεράτου όμως θέλει να το κάνει. Και εσύ πάλι. Και θέλει πολύ να το κάνει. Ο Κωστόπουλος θέλει τη Μαντώ. Εγώ μαθαίνω ότι δεν πετάει τη σκούφια του. Όχι ότι θα χάλαγε τη δουλειά όμως, αφού θέλει τη δουλειά αυτή. Ναι. Η άλλη λύση είναι, και δεν είναι μόνο λύση, είναι πρόταση, είναι η Ευαγγελία Αραβανή. Η Ευαγγελία μας, η οποία έχει συμβόλαιο με το Open, είναι μια πολύ ωραία παρουσία και στα μάτια του Πέτρου, όπως έλεγε ο Κωστόπουλος, το γουστάρο. Μάλιστα. Άρα πετάει τη σκούφια του. Την πετάει. Ωραία. Έλα όμως που πετάει, η Αραβανή πετάει δεν πετάει πολύ τη σκούφια της, όχι για τον Κωστόπουλο, για μεσημεριανό Σαββατοκύριακο. Παύλα, θα έχει και λίγο gossip. Παύλα, τι θα πει και ο Νικολάκης, ο Οικονομόπουλος, το βράδυ που θα γυρνάω στο σπίτι. Εκεί λοιπόν δεν πετάει πολύ τη σκούφια της η Ευαγγελία. Άρα όμως, γενικά το θέμα είναι ποιος πετάει τη σκούφια του από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, και το θέμα είναι ότι η Γαστεράτου. Νομίζω έχει... πετάνε όλη τη σκούφια του να είναι σε εκπομπή όμως, δεν είναι. Mm-hmm. Ναι, έχει βρεθεί στα γραφεία του Open αυτές τις μέρες. Η Αραβανή δεν έχει βρεθεί, έχουν μιλήσει μόνο τηλεφωνικά. Θα ξεκαθαρίσει, υπάρχει μια τρίτη λύση. Δεν είναι κοπέλα από το σταθμό. Δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί της, όμως είναι στα ερωτηματικά. Δηλαδή, αν δεν μας κάτσει με την Ευαγγελία και με τη Μαντώ Γαστεράτου, θα μιλήσουμε με το τρίτο πρόσωπο. Εδώ όμως πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα κλείσει, γιατί πάνε για γυρίσματα, για πρόβες, πάνε για στούντιο, να φτιάξουν την ομάδα που δεν έχουν φτιάξει ακόμα. Θέλουν να βγουν στον αέρα 15. 15. Ωραία, να σας πω εγώ τώρα που είπε να βγουν στον